δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Εγώ όταν αναφέρθηκα στις αναθέσεις προς Θεού δεν είπα ότι είναι παράνομες, απλά σε κάποια ποσά μου φαίνονται παράνομα. Πρώτον, επειδή είναι και η ειδικότητά μου, 12.000 ευρώ για μια συντήρηση υπομόνας, μου φαίνεται εξωπραγματικό το ποσό, όπως επίσης και να ρωτήσω την κυρία της τεχνικής υπηρεσίας, συντήρηση κυκλειδωμάτων, τι ακριβώς είναι. Γιατί έκατσα το ψάξα λίγο και η κατασκευή τους δεν κοστίζει τόσο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τραντζόπουλο. Ναι, και κάτι άλλο. Επειδή τυχαίνει να είμαι γεωπόνος, βλέπω μια παρατήρηση, δεν ξέρω αν έχετε γεωπόνος στην υφισταμένη στην τεχνική υπηρεσία. Δεν είδα κάποιο έργο για τον πρωτογενή τομέα, γιατί ο Δήμος είναι καθαρά γεωργό κτηνοτροφικός. Δεν είναι μόνο η πόλη της Φλόρινας μέσα στο Δήμο. Εδώ έχω σημειώσει κάτι άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Τραντζόπουλο. Εγώ δεν έχω κάτι πια σχεδόν. Καταρχήν οι γεωπόνοι δεν ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία, είναι θέμα περιβάλλοντος και καθαριότητος. Προτάσεις θεωρώ πως δεν υπήρχε κάποια καθαρισμή, όπως είδατε, κάποια έργα για το δάσος, κάποιες αποψηλώσεις που συνοδεύονται με τεχνικό. Το τεχνικό πρόγραμμα έχει καθαρά τεχνικό αντικείμενο. Τώρα, για όσον αφορά τις φωμόνες, βεβαίως εσείς έχετε τις γνώσεις, δεν θα το αντικρούσω, αλλά αν σκεφτείτε ότι 5.000 κάνει μια νέα φωμόνα, το φύσιμα μόνο χρεώνεται 500 ευρώ, για να μιλήσω κι εγώ με στοιχεία. Συντήρηση είναι αυτό ακριβώς. Όταν λέμε συντήρηση, ναι. Συντήρηση, βεβαίως κολλάτε στο τίτλο, αλλά μια, αν χρειαστεί να πάρθει μια καινούργια φωμόνα κατά το πλείστον ή ένα ανταλλακτικό της η Αγγλία, στοιχίζει γύρω στις 5.000. Και αν είναι γύρω στα 30 μέτρα και κάθε 5 μέτρα που φυσάει στοιχίζει 500 ευρώ, εμείς φυσικά δεν είναι βέβαια σίγουρο ότι θα στοιχίσει 12.000, βάζουμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό με προμετρήσεις του επιβλέποντα. Μπορεί ένα έργο 12.000 να στοιχίσει 10, 8, ανάλογα με το κλείσιμο του έργου, ξέρετε τη βεβαίωση περαίωσης. Τώρα για τα κυκλειδώματα να πω ότι βεβαίως ποιο είδατε έργο, είναι γενικό ή είναι κάποιο... Ναι. Είναι κάποιε συντήρησει. Και δεδομένης της στενότητας της οικονομικής, λίγο 50.000 για συντήρηση του κυκλειδωμάτων. Ναι. Λέμε ότι υπάρχει οικονομική στενότητα. Ναι, να σας πω για αυτά. Κυκλειδώματα μπορεί να είναι ένας ευρύς τίτλος, γι' αυτό προσπαθούμε και είδατε στις άρθρες του 15, ενώ είχαμε εντοπίσει κάποιους ειδικούς τίτλους, το 15 προσπαθήσαμε να είναι γενική για να καλύπτονται κάποιες γενικότερες ανάγκες σε πολλά διαμερίσματα. Άρα τα κυκλειδώματα μπορεί να είναι από κυκλειδώματα σχολείων για να εξοικονομήσουμε τη σάτα σχολείων που είναι 81-500, μέχρι περιφράξεις αθλητικών εγκαταστάσεων που μπορεί να μην φαίνονται σαν αθλητικές εγκαταστάσεις, μπορεί να είναι στο νέο πάρκο, είναι διαφόρων ειδών κυκλειδώματα. Δεν είναι με το στενό όρο κυκλειδώματα. Ναι. Αν δείτε τη τεχνική, την προμελέτη και τη τεχνική έκθεση και βεβαίως τη μελέτη υπάρχουν για κάθε έργο, είμαστε στη διάθεση, πρόεδρε, αν υπάρχει κάποια, όλοι οι φάκελοι των έργων όταν εκπονούνται, δεν σημαίνει εδώ, είναι μια ιεράρχηση των αναγκών. Ο κάθε φάκελος θέλει προετοιμασία μέχρι να φτάσει στο Δήμαρχο για υπογραφή της σύμβασης. Βεβαίως, μόλις δείτε την ανάθεση, είναι έτοιμος ο φάκελος, περιγράφονται αναλυτικά. Προμέτρηση, προϋπολογισμός, τεχνική, όχι, προσπαθώ να, αν μπορώ να σας λύσω τις απορίες. Ο κύριος Ανωνιάδης, τελευταίος ο κύριος Βοξοβίτης, θα δράσουμε τον για να πάρουμε μία ανάσα εμείς οι καινούργοι. Από τα 10 εκατομμύρια, 680.000, οι 560.000 είναι για νέα έργα. Με τα 10 εκατομμύρια κλείνουμε τα συνεχιζόμενα έργα. Για να πάρουμε και εμείς μία ανάσα, να ξέρουμε για το χρόνο τι θα γίνει. Ή θα περάσουμε και το 16, το 17, το 18. Αυτή είναι η ερώτηση στην κυρία Σκύρου, για να προχωρήσει την θέση. Κύριε Τονιάδη, συνολικά. Οτιδήποτε θέλετε συνολικά. Μία ερώτηση είναι αυτά. Αν κλείνουμε αυτό το προϋπολογισμό με τα 10 εκατομμύρια. Τα έργα θα είναι και του χρόνου συνεχιζόμενα αυτά ή κλείνουμε αυτά τα έργα. Για να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν. Προηγουμένως σας είπα ότι ένα 60-70% εκτελείται το τεχνικό πρόγραμμα. Για το 16 ρωτάω εγώ. Αυτό σας λέω. Ναι. Ότι αν μέσα στο 15 δεν έχουμε τις εγκρίσεις που χρειάζονται ή ο θυσίας δεν ανοίξει, βεβαίως και του χρόνου θα δείτε τις ίδιες χρηματοδοτήσεις. Άρα μπλοκάρουμε λίγο εμείς οι νέοι. Έχετε μπλοκάρει το σύστημα για 3-4 χρόνια με αυτά τα έργα. Τι δεν καταλαβαίνετε κύριε Τονιάδη, σας εξήγησε η κυρία Σκύρου ότι τα έργα είναι συνεχιζόμενα τα περισσότερα από τους καμπούς δημούς για τα οποία δεν προβλήσαν οι τότε δήμαρχοι να έχουν χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε υπογραμμοί να τεντάσουμε, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Θα αναμασάμε τα ίδια. Πότε θα λήξουν αυτά τα έργα. Όταν θα έχει χρηματοδότηση. Ή όταν μας επιτρέψει η νομοθεσία να πεντάξουν. Την πενταετία θα περάσουμε αυτά τα έργα.
Αυτή είναι η ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Επειδή η Ελλάδα πολιορκείται, έχω καταθέσει μια γεωλογική μελέτη ατμοσφαιρικής ρήπας ύψους 20.000 ευρώ. Από το 2008 και στο κύριο Βοσκόπουλο και στο κύριο Τσακμάκη τότε. Θα μπορείτε να την εντάξετε. Η Ελλάδα πολιορκείται, ζουν 700 άτομα μέσα σε ένα ορυχείο που πολιορκείται από βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Αν ευθύνετε θα τρομάξετε. Και θέλω να εντάξετε μια γεωλογική μελέτη, επειδή έχει επηρεαστεί η στατικότητα της Ελλάδας, έχει φτάσει με όριο ασφαλείας στα 120 μέτρα, με όριο ασφαλείας στα 250. Έχει επηρεαστεί, έχουμε στοιχεία, μπορούμε να στα δώσουμε. Και εκεί θέλω μια γεωλογική μελέτη. Αν μπορεί να ζήσει κόσμος εκεί, για να προχωρήσουμε στην μετακατάσταση του οικισμού. Εγώ επιμένω στην ισόρροπη ανάπτυξη και για τα απευθείας της ανάθεσης, μήπως δεν το ξέρετε, επειδή να μην υπάρχει πολλή φιλολογία. Το 1995 ήμουν πρόεδρος Ελλάδος. Στα απευθείας ανάθεσης έργα μπαίνουν η έκπτωση. Δεν ξέρω αν τη βάζει η τεχνική υπηρεσία. Κυρίες και κύριοι, τη βάζει την έκπτωση στα απευθείας έργα. Στην Αντωνιά δεν τα σημειώσουμε όλα, θα απαντήσουμε συνολικά. Έχετε τελειώσει? Επιμένω εγώ για την ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό δεν με καλύπτει. Εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό που θέλει. Όχι σε μονές του καθενός. Όταν παίρνει η Ελλάδα 0, δεν συμφωνώ. Εγώ θα οφείλω μόνο σε ένα ζήτημα νομοθετικό να τοποθετηθώ από αυτά που δείξατε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ενέργειες εταιρείας Πολικό Έργο και σε ό,τι έχει να κάνει με τη τήρηση ή τη περιβαλλοντική μελέτη, θα ασχοληθεί πολύ και γνωρίζετε που πρέπει να αποταθείτε. Στη διεύθυνση περιβάλλοντος αποταθείτε. Αυτή είναι αρμόδια, δεν είμαστε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Δήμος. Έτσι, για όλα τα υπόλοιπα σα απαντήσω, κυρία Σικιού. Έχετε τοπικό πόρο στην Ελλάδα. Και πρέπει ο τοπικό πόρο να πάει και προ τα καταλαβαίνετε. Λέω, είτε θέλετε να καταλάβετε. Για οτιδήποτε διέπει τη λειτουργία του ορυχείου, υπεύθυνη η διεύθυνση περιβάλλον. Δεν είμαστε εμείς. Το ότι έχουν παρακάμψει, εγώ δέχομαι ότι έχετε δίκιο. Έτσι, ότι λέτε την αλήθεια. Το ότι έχουν παρακάμψει την περιβαλλοντική μου χρειάζεται τόσο πολύ στην κοινότητα Ελλάδα, δεν είναι θέμα που πρέπει να ασχολήσει άμεσα τον Δήμο. Ο Δήμο μόνο παρεμβάσει μπορεί να κάνει. Η διεύθυνση περιβάλλοντο ασχολείται με αυτά. Το ξέρετε πολύ καλά, αλλά γιατί είμαστε εδώ μέσα. Ζήτησα δύο έργα ατμοσφαιρική ρήπα, αν μπορεί να διασχολούμαστε εκεί και μια γεωλογική μελέτη για τη στοτικότητα των αυτά νομίζω αφορούν εσά. Εσεί παίρνετε το τοπικό πόρο, δεν το πήραμε εμεί. Θα προσπαθήσω να σας πω πάλι ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι σχέδιο, που σημαίνει ότι στη διάρκεια του χρόνου προσπαθούμε να εκπονήσουμε τις μελέτες και να τις εκτελέσουμε. Αν στο τέλος της χρονιάς έχει εκτελεστεί ένα 60-70%, θα είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά τα ποσά. Αλλά δεν είναι τα 10 εκατομμύρια που λέτε, θα βλέπετε τη ΣΑΚΑ, ο Θησέας και το ΕΣΠΑ έχει σχέση με εγκρίσεις που είναι χρονοβόρες της περιφέρειας, κυρίως τη ΣΑΤΑ θα βλέπετε για τα νέα έργα. Επομένως αυτά ό,τι δεν μπορέσει να εκτελεστεί μέσα στο 15 θα πάει στο 16. Δεν είναι, αν ο Θησέας δεν ανοίξει θα παραμείνουν αυτά τα 870.000 και του χρόνου. Ο κύριος Μυθοψωής. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι καλό πιστευάνονται ότι θα προτιμούσα να περιλαμβάνονται περισσότερα έργα και πολύ λιγότερες συντηρήσεις και επισκευές. Γιατί βλέπω ότι περιλαμβάνονται πάρα πολλές συντηρήσεις και μάλιστα στις συντηρήσεις οι οποίες είναι στα όρια του επιτρεπτά από το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουμε πολλές συντηρήσεις στα 12.000, τα οποία είναι και με 12.300 το όριο. Θα προτιμούσα να υπάρχουν πρωτογενή έργα, όπως είχα αναφερθεί και στο προηγούμενο που είχα πάρει το λόγο. Θα προτιμούσα να υπάρχουν μελέτες για νέα έργα, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον περισσότερα έργα και αυτό θα ήθελα να εγκατακλείδει, να παραμείνει από την παρέμβασή μου στην σημερινή συνεδρίαση που έχουμε. Και αν μπορεί να έχουμε και κάποιον λόγο απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό δηλαδή, ότι θα προτιμούσαμε να υπάρχουν περισσότερες νέες μελέτες και νέα έργα, παρά να αναφερόμαστε σε επισκευές και συντηρήσεις. Το επισκευές και συντηρήσεις νομίζω ότι απλά το έχουμε μέσα για να καλύπτουμε ενδεχόμενα ότι θα μπορούσε να προκύψουν κάποια ζητήματα. Και δεν ξέρω τώρα τεχνικά αν αυτό σας δίνει τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο χρόνο να αλλάζετε κωδικούς από έργο σε έργο, το οποίο θα, έτσι ώστε να είναι δεσμευμένο στον προϋπολογισμό κάποιο ποσό.
δεν ξέρω αν μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι αυτά πράγματα που παρότι συμμετέχουμε σε αυτή την επιτροπή, η οποία για μας είναι νεοσύστατη και συμμετέχουμε για πρώτη φορά, δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία η οποία ακολουθείται και αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να περάσει κάτι το οποίο έχουμε καταγράψει στον προϋπολογισμό ως κονδύλιο, στην πορεία να το αλλάξει μέσα στον επόμενο χρόνο και αφού δει ότι η αναγκαιότητα του Δήμου είναι κάποια άλλη, γιατί υπάρχουν και τα φυσικά φαινόμενα, μιλάμε για μια περιοχή σαν τη δικιά μας που έχει το κρύο ή προκύψουν κάποια άλλα θέματα. Οπότε δεν γνωρίζω αυτό το κομμάτι και δεν ήθελα μια απάντηση αυτό. Αν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να μεταφέρουμε από έναν κωδικό σε κάποιον άλλο κωδικό και αν υπάρχει η αναγκαιότητα απλά να δεσμεύσουμε κάποια κονδύλια. Επίσης, κάτι τελευταίο έχει να κάνει με την τηλεθέρμανση, η οποία και πάλι δεν γνωρίζω εάν θα πρέπει να υπάρχει να αναφέρεται εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεοξοίδη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τροποποιήσεις, ναι, έχουμε τροποποιήσεων και το τεχνικό πρόβλημα και ο προϋπολογισμός ανά πάσα στιγμή θα υφίσταται τέτοια ανάγκη. Όσον αφορά τη στόχευση, και εμείς θα θέλαμε να γίνονται καινούργια έργα. Δυστυχώς όμως η ραγδαία μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων μας αναγκάζει να στοχεύσουμε περισσότερο στη συντήρηση των υφιστάμενων δομών και υποδομών. Δυστυχώς. Η παρατήρηση σας είναι σωστή, αλλά πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για να φτιάξουμε. Περισσότερες μελέτες θα έλεγα. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες μελέτες, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κατασκευές στο μέλλον σίγουρα, έτσι. Αυτό δεν, δηλαδή, σε επίπεδο ένταξης έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορείτε να διαπιστώσετε κιόλας, το βλέπουμε όλοι ότι είμαστε σχετικά καλά. Ποτέ δεν θα πούμε ότι φτάσαμε το τέλειο, ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας σαν δημοτική αρχή, αλλά εκτελούνται πάρα πολλά έργα στο Δήμο μας γενικότερα, τα οποία είναι ενταγμένα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπου θέλετε, κύριε Παλάκη. Κύριε Στάγκη, καταρχάς δεν έχετε το λόγο. Καταρχάς δεν έχετε το λόγο. Το ερώτημα είναι. Εδώ πέρα δεν έχετε το λόγο. Αν είχατε το λόγο, θα μιλούσατε. Έτσι, κύριε Στάγκη. Το αφήτε τι καρφίτσε σε μένα. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά εδώ ποιοι είμαστε και εσείς και εγώ και όλοι μας. Ότι 8 χρόνια ήσασταν πρόεδρος με τον κύριο Τσακμάκη, όταν η κρατική χρηματοδότηση ήταν πολύ πιο γενναία και δεν κάνατε τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Έγινε, αυτό θέλω να πω. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, κύριε Στάγκη, και δεν μασάω τα λόγια μου. Όταν το κρατικό χρήμα έτρεχε, δεν κάνατε τίποτα, το σου πω. Τίποτα. Από πού είμαι. Παρακαλώ λίγο τον κύριο Τσακμάκη να τελειώσει. Κύριο Στακινό. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Κύριο Τσακμάκη να τελειώσει. Εγώ κλείνω με αυτό. Απλά θα ήθελα να μην υπάρχουν τόσα πολλά έργα επισκευών συντηρήσεων τα οποία είναι στα όρια του επιτρεπτού. Δηλαδή αυτό και μόνο δεν μου αρέσει σαν εικόνα. Βλέπω πάρα πολλά έργα τα οποία αφορούν συντηρήσεις, συντηρήσεις κυκλειωμάτων, συντηρήσεις οδών, συντηρήσεις, οι οποίες προφανώς ενδεχομένως και να μην γίνουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω εάν αυτό πρέπει να αποτυπωθεί, και πάντοτε μιλάμε καλόπιστα εδώ πέρα σαν συνομιλητές, εάν θα πρέπει να αποτυπωθεί για να δεσμεύσουμε αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και να μπορεί να μετατεθεί αργότερα σε κάτι το οποίο θα είναι περισσότερο αναγκαίο. Νομίζω ότι με την τελευταία τοποθέτησή μου θα σας καλύψω. Ο κύριος Λάτσης και κλείνουμε και ο κύριος Τσορλίνης μου λύσει το λόγο, δεν έχει τοποθετηθεί μια φορά. Είναι ο κύριος Λάτσης και ο κύριος Τσορλίνης και τελειώνω. Ο κύριος Τσορλίνης πρώτα και ο κύριος Λάτσης να κλείσει. Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση, επειδή είδα κάποιες αντιθέσεις. Πιστεύω ότι η παρατήρηση μου αυτή να βοηθήσει στην άμεση αυτών των αντιθέσεων. Από ό,τι ξέρω, ο Καλλιγράτης προβλέπει συμμετοχή στην κατάρτιση του ελληνικού συλλήτου από τις τοπικές κοινότητες. Επειδή και ο φίλος μου ο Αντωνιάνης είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και ο κ. Στεγινός είναι πρόεδρος της κοινότητας, θα μπορούσαν να καταθέσουν το δικό του τεχνικό σχέδιο ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό σχέδιο του Δήμου. Νομίζω συντάξουν και το διευθυντήριο στον αντιδήμαρχο των τεχνικών έργων. Νομίζω ότι έχει ζητηθεί η γνώμη των Προέδρων και έχουν κατευθεί απόψεις όσων θέλεις να τις καταθέσεις απόψεις. Και από εκεί πέρα γίνει μια εξέταση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Εάν δεν έχει γίνει και από αυτά το επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, θα μπορούν να καταθέσουν το τεχνικό πρόγραμμα. Τι είπα, αντίληψη, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ήδη, κύριε Σορνίση. Ο κύριος Νάτσης.